Λοιπόν, συνέντευξη επίσης στο Λαμπιταγματάρχη από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βιωτίας, τον κύριο Παναγιώτη Αγνιάδη. Είναι μια συνέργεια όλων των επιμελητηρίων, ειδικά της Θεραίας Ελλάδος, η οποία είχε χρόνια έξω από το στόχο 1 των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χάρη στις ενέργειες του κυρίου Μπακογιάννη και τώρα του κυρίου Σπανού, μπαίνοντας στο στόχο 1, μπορέσαμε και πήραμε επιχορήγηση γύρω στα 200 εκατομμύρια παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα τα οποία τα χρειαζόταν η περιφέρεια Θεραίας Ελλάδος, μια και το επιχειρήν της χώρας, ειδικά στην βιοτεχνία και στη βιομηχανία, χτυπά στα εδάφη της και ειδικά στη Βιωτία. Σαν Στερεά Ελλάδα, μας είχαν σαν από τις πλουσιότερες περιφέρειες εμάς και το Νότιο Αιγαίο. Βέβαια δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ρόδο, με τα Δωδεκάνησα, απλώς όμως λόγω άστοχων, μπορώ να πω, ενεργειών, μας είχαν έξω και δεν μας κόβανε από πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με περιφέρειες, δεν άλλαζε τόσο γρήγορα αυτό. Έχουμε 5 νομούς από την Βρετανία, όπου ο χειμερινός τουρισμός μαζί με τη Μύκονο του χειμώνα που έχουμε την Αράχοβα στη Βιωτία, είναι Βιωτία, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Φωκίδα. Όπου εδώ φιλοξενούμε τώρα και το Delphi Economic Forum και είναι τιμή μας, διότι σε αυτό το δελφικό τοπίο, το οποίο σε όλο τον κόσμο είναι γνωστό, φιλοξενεί προσωπικότητες τόσο της χώρας μας αλλά και παγκοσμίως. Μην ξεχνάτε ότι το δίπολο Αράχοβα και Δελφών μαζεύει το μεγαλύτερο, μπορώ να πω, κόσμο από όλη τη χώρα και πιστεύουμε ότι η τοπική οικονομία έχει μία αναβάθμιση μεγάλη κατά την περίοδο του Οικονομικού Φόρουμ. Ο παλμός της επιχειρηματικότητας πέρασε πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Μην ξεχνάτε ότι μετά τα μνημόνια, την πανδημία, τις συνέπειες του πολέμου, και τώρα την ενεργειακή κρίση, όλες τις συνέπειες τις έχει υποστεί ο επιχειρηματικός κόσμος. Τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης ήταν σε σωστή κατεύθυνση και εξακολουθούν να είναι. Θέλουμε όμως μια περισσότερη βοήθεια, ειδικά στις 120 δόσεις, να γίνει μια ολιστική ρύθμιση για να μπουν όλοι οι συνάδελφοι μέσα. Πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε το τραπεζικό σύστημα να βάλει πολύ νερό στο κρασί του, διότι δεν έχουν βοηθηθεί όσο έπρεπε οι επιχειρήσεις, ειδικά η μικρομεσαία επιχείρηση και η μικρή. Χρειάζεται το τραπεζικό σύστημα, το οποίο με δικά μας λεφτά έχει σωθεί 2-3 φορές, να ανοίξει την κάνουλα λίγο παραπάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.